Δευτέρα 27 Μαρτίου θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πρέβεζα στην ΟΑΣ η παρουσίαση της ταινίας Shadows του Κυριάκου Κοτσίνη. Και έχουμε μαζί μας τον Κυριάκο Κοτσίνη με αφορμή την ταινία που θα προβληθεί τη Δευτέρα, όπου μαζί με την ταινία αυτή θα προβληθεί και μια άλλη ταινία από ό,τι μάθαμε, μικρού μήκους επίσης, ο Γλάρος Ιωνάθαν, που χτες έκανε έναν μικρό πάταγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει ημερομηνία Αύγουστος 2001 πάνω. Τι σημαίνει αυτό, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Καλημέρα κύριε Κοτσίνη. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε. Ο Γλάρος Ιωνάθαν είναι το αγαπημένο μου πνευματικό παιδί. Είναι η πρώτη ταινία που έκανα. Έχει ενδιαφέρον γιατί καταρχήν στερείται από τεχνογνωσία, αν θέλετε. Δεν υπήρχε εμπειρία, δεν υπήρχαν οι γνώσεις. Εγώ τότε δεν ήξερα τι σημαίνει άξονα, πήγα άξονα από την κάμερα, ας πούμε, όλα αυτά τα θέματα. Είχα κάποιες λιγοστές, ας πούμε, επαφές με το μέσο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να πω ότι μπορούσα να το δουλέψω όπως έπρεπε. Αλλά είχε αυτή τη διάθεση του καλλιτέχνη να κάνει το πρώτο βήμα. Δηλαδή, η αξία του Ιωνάθαν είναι ότι σε εμβριακή μορφή φέρει μέσα του τις διαθέσεις και τις προθέσεις ενός καλλιτέχνη. Δεν λέω αν ο καλλιτέχνης αυτός αξίζει όχι, αλλά φέρει μέσα αυτές τις προθέσεις για το τι έχει σκοπό να κάνει στο μέλλον. Επίσης, είναι σημαντικό γιατί αυτή η ταινία χάθηκε. Ενώ ήταν τόσο σημαντική για μας, χάθηκε με τα χρόνια. Χάθηκε το... η ταινία. Χάθηκε η κόπια, ναι, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα ψηφιακές ευκολίες που έχουμε σήμερα, οι ψηφιακές δυνατότητες, τα μέσα, τα τεχνικά κτλ. Οπότε γυρίστηκε η ταινία όλη με μια κάμερα του πεταματού, τότε της εποχής, αλλά προδιαγραφές της δεν ήταν της προκοπής, στο χέρι, σχεδόν όλο γυρισμένο στο χέρι. Βέβαια, αυτές οι κάμερες τότε παραδόξως είχαν τρομερό stabilizer. Δηλαδή, μάλιστα θυμάμαι μια διαφήμιση που έδειχνε την κάμερα για να δείξει πόσο καλό stabilizer έχει. Την είχε πάνω σε κομπρεσέρ και καλά, ας πούμε. Ναι. Τέλος πάντων, είχε καλό stabilizer, όντως. Έγινε όλο το γύρισμα αυτά. Ο γύρισμα έγινε στο χέρι και το μοντάζ έγινε στην καλότητα τεχνών. Γιατί εδώ δεν υπήρχε δυνατότητα. Δεν συζητάμε τώρα μονταζιέρες, υπολογιστές κτλ. Έγινε στην καλότητα τεχνών. Εκεί λοιπόν στην καλότητα τεχνών έγινε μέσα σε μια νύχτα και ήταν πάρα πολλές οι ώρες και προέκυψαν κάποια προβληματάκια, κάποιες παραλήψεις και στον ήχο. Εκεί έπρεπε να ψηφιοποιήσουμε το υλικό και επειδή δεν είχε χώρο σκληρός, γιατί έγινε στο μεταπτυχιακό τμήμα των καλών τεχνών, αναγκαστήκαμε να ρίξουμε λίγο την ποιότητα, που ήταν ήδη η ποιότητα χάλια από τη φύση της. Λοιπόν, για μην την υπολογώ, έγινε αυτή η πρώτη προσπάθεια τότε στην Αθήνα, βγήκε η ταινία. Μοιράστηκε σε κάποια από τα παιδιά που παίξανε, ας πούμε. Παίχτηκε στη Θεσσαλονίκη δύο φορές, σε ένα φεστιβάλ του είδους, όπου τεχνιέντος της στερήθηκε ενός βραβείου. Και αυτό μου είχε μείνει τότε, ας πούμε, γιατί είμαι τσιρικάς εγώ, 22 χρόνια όπως ήμουν. Στη Ραψοδία. Στη Ραψοδία, ναι, είχε έρθει. Βεβαίως. Στην Ραψοδία είχε γίνει. Και μετά η ταινία χάθηκε. Όσες απόπειρες και να έκανα για να τη βρω, δεν τη βρήκα πουθενά. Έμεινε, πάντως στο μυαλό υπήρχε. Την ταινία αυτή εγώ δεν την ξέχασα ποτέ. Γιατί τι είχε, να σου πω κάτι που δεν το είχα αναφέρει ποτέ αυτό. Έψαχνα τότε να βρω soundtrack για την ταινία. Δεν είχα τις δυνατότητες και τις επαφές που έχω σήμερα να προσλάβω όπως έκανα το soundtrack κάποιον από την Αθήνα και να κάνω το soundtrack το score της ταινίας. Οπότε είχα κατεβεί στη Θεσσαλονίκη και είχα πάει τότε, δεν θυμάμαι σε ποιο κατάστημα εκεί με CD, και έψαχνα να βρω κάτι που να ταιριάζει. Τι. Και πέφτει το μάτι μου πάνω σε ένα CD του Neil Diamond, το οποίο εγώ δεν το ήξερα τότε, είχε γράψει μουσική, αυτό το βιβλίο έγινε ταινία και είχε διανεμηθεί από την Paramount νομίζω. Και πάνω στην ταινία αυτή, η οποία στήριξε τότε 1,5 εκατομμύρια δολάρια και έβγαλε 1,6 εκατομμύρια δολάρια, το κέρδος ήταν 100.000 δολάρια, έγραψε μουσική ο Neil Diamond. Η οποία ήταν φανταστική, δηλαδή φανταστική εμένα, ήταν αυτό που ήθελα, που έψαχνα να βρω για το σενάριο. Και χρησιμοποίησα αυτό το CD λοιπόν. Το είχα 20 χρόνια μέσα στο αυτοκίνητο, όποτε το κουβαλάω σαν να μην τα ακούω. Δηλαδή όταν έψαξα να βρω που είναι, κοιτάω στο αυτοκίνητο και το βλέπω ότι ήταν δίπλα εκεί, ας πούμε, και καθόταν ραγισμένο όπως είναι ραγισμένο. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί δεν μου έκανε καλύτερη τιμή όταν πρέπει να το αγοράσω. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτό και
τι έγινε τώρα, αυτό έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή. Mm-hmm. Τώρα με αφορμή την προβολή των Σάντορς. Ουσιαστικά είναι ένα remake της ταινίας. Ή είναι απλά μια ψηφιοποίηση. Είναι director's cut, να το πούμε έτσι. Α, ωραία, είναι director's cut. Και είναι και ψηφιοποίηση για να σωθεί το υλικό. Γιατί ήταν όλος αναλογικός, σε αναλογικές, ήταν γραμμένο, ήταν σε αναλογική μόρφη μάλλον. Και είχαν περάσει 17-18 χρόνια. Δεν ήξερα καν αν έχουν απομαγνητιστεί οι ταινίες ή όχι, σε τι μορφή θα το βρω πια, αν ήταν αλλοιωμένο ή όχι. Και με μεγάλη μας χαρά είδαμε ότι ήταν σχεδόν αναλύωτο το υλικό. Οπότε και με αφορμή την προβολή της καινούργιας μου ταινίας, επειδή μικρού μήκους, 27 λεπτά, δεν ήθελα να. Θα ήθελα να είναι άσχημα να καλέσω τον κόσμο στην Όαση για μισή ώρα να κάτσει. Δεν ήθελα να προβάλλω και κάτι άλλο. Τον Never Again δεν ήθελα να το ξαναπροβάλλω είτε σε μορφή ταινίας είτε κάποιο επεισόδιο. Mm-hmm. Σκέφτομαι ότι η καλύτερη επιλογή ήταν αυτή, να παιχτεί η πρώτη δουλειά μου. Και η τελευταία. Είναι δύο πνευματικά αδέρφια τα οποία πρέπει να έχουν να πούν μεταξύ τους πολλά. Και πρέπει να τις δει και ο κόσμος να κρίνει, να κάνει και σύγκριση. Τώρα, κάνοντας λοιπόν την σύγκριση απ' έξω τουλάχιστον, χωρίς να τα έχει δει κάποιος, βλέπει ότι στο Σάντος, τουλάχιστον από το τρέιλερ, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ προσεγμένο. Παίζουν άνθρωποι οι οποίοι είναι και επαγγελματίες, ναι. Κάποιοι από αυτούς. Παίζουν άνθρωποι που ασχολούνται και με το θέατρο στην πόλη. Τι είναι το Σάντους, δώστε μας λίγο για το Σάντους. Το Σάντους είναι ριψοκινδυνευμένο αυτό πάντα σε μια ταινία στον κινηματογράφο. Όταν εν ολίγης, ας πούμε, προσπαθούμε να συνοψίσουμε όλο το κόνσεπτ, την ιστορία σε τρεις γραμμές, γιατί χάνουμε όλη την ουσία της οπτικοποίησης, ας πούμε. Είναι μια ιστορία για τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Αλλά τον έρωτα όπως θα θέλαμε να είναι, δηλαδή στην εξειδανικευμένη του μορφή. Έχει να κάνει με το ρομαντισμό των ανθρώπων, τους ρομαντικούς οι οποίοι επιζητούν κάτι το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ. Mm-hmm. Και πώς μπορεί αυτό να οδηγήσει το ερωτικό πάθος, μπορεί να οδηγήσει μια κατάσταση χρόνια, ψυχοφθόρα, νοσηρή. Mm-hmm. Και αντίστοιχα πώς μπορεί να λυτρώσει αν ολοκληρωθεί ή υλοποιηθεί μέσα η ιστορικότητα αυτών που φέρουν αυτήν την ανάγκη. Είναι δηλαδή μια ταινία για τον εκπλήρωτο έρωτα, επιγραμματικά. Η οποία είναι σπονδυλωτή. Είναι μια τραγική ιστορία, έτσι, είναι μια σύγχρονη τραγωδία. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι η τραγωδία δεν είναι παραμύθι, δεν είναι απλώς. Η τραγωδία από το δράμα έχει μια δραματική διαφορά. Η τραγωδία, ας πούμε, είναι υπέρ του δέοντος. Δραματική, αν θέλετε. Η ταινία αυτή σχεδιάζεται να προβληθεί και σε κάποια φεστιβάλ. Ποια είναι η ταινία αυτή σχεδιάζεται, θα προβληθεί με τη σειρά ημερομηνιακά τα φεστιβάλ, σε διάφορα φεστιβάλ, ευρωπαϊκά και στην Αμερική, ανάλογα με το τι μας επιτρέπει το εκάστοτε φεστιβάλ. Δηλαδή, κάποια φεστιβάλ, ας πούμε, δεν σε αφήνουν να την προβάλλει ταυτόχρονα και κάπου αλλού. Α. Οπότε θα πάρει το χρόνο της και τη σειρά της. Ο στόχος είναι αυτός. Εδώ προβάλλεται τιμή Σένεκεν. Δηλαδή ήθελα ο κόσμος που ασχολήθηκε και τα λοιπά, θεωρούσε ότι είναι υποχρέωσή μου να τη δείξω στην Πρέβεζα. Πείτε μας λίγο έτσι γι' αυτό, για την προετοιμασία αυτής της ταινίας, για τις ώρες που χρειάστηκαν, τον κόσμο που συμμετείχε. Χρειάστηκαν πάρα πολλές ώρες. Η προετοιμασία ξεκίνησε από το Μάιο του 10, το Μάρτι, Απρίλ, Μάιο του 16 με το σενάριο, Απρίλιο ίσως. Περίπου ένα χρόνο πριν. Ναι, έγινε το σενάριο, κάποιους μήνες μου πήρε αυτό. Μετά πρέπει να γραφτούν τα τραγούδια, οι στίχοι, που κι αυτό ήθελα λίγο χρόνο για να το κάνω. Έγινε με μουσική και τραγούδια, η οποία έχει γίνει πάνω στην ταινία. Είναι πάνω στην ταινία. Η μουσική και, ναι, τα τραγούδια είναι πάνω στην ταινία. Μετά έγινε ένα casting στην Αθήνα, γιατί η ταινία μέσα έχει ερωτικές σκηνές. Και χρειαζόμουν επαγγελματίες ηθοποιούς οι οποίοι δεν θα είχαν πρόβλημα, ας πούμε. Και αναγκαστικά έπρεπε να γίνει κάποιο casting, έγινε ένα casting στην Αθήνα. Από εκεί είχαμε κάποιες επιλογές. Μετά κάναμε κάποια δοκιμαστικά στην Πρέβεζα. Είχαν έρθει άτομα από την Αθήνα τα οποία δεν παίξαν τελικά στην ταινία. Δηλαδή είχαμε και τα δοκιμαστικά στη μέση, τα οποία και αυτά μας πήραν κάποιο χρόνο. Και μετά ξεκινήσαμε τα γυρίσματα το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είχαμε τελειώσει. Απλώς επειδή η ταινία διαδραματίζεται, καλύπτει ένα χρονικό διάστημα, υποτίθεται μεγάλο,
ξεκινάει στο παρόν, ας πούμε, και τελειώνει δείχνοντας τους τοπιούς κάποιους μήνες ή ένα προσδιορίστο χρόνο μετά. Mm-hmm. Οπότε αναγκαστήκαμε να περιμένουμε να αλλάξει και η εποχή. Και ήμασταν τυχεροί γιατί η Ανθή που παίζει το βασικό ρόλο έκανε ένα extreme makeover. Έχασε 6-7 κιλά, μου είχε αλλάξει το μαλλί και ήταν κομπλέ. Για την αλλαγή. Για την αλλαγή, ναι. Οπότε αυτό. Δυσκολίες τεχνικές υπήρξαν αυτές που υπάρχουν. Πόσο εύκολο να δημιουργήσει την Πρέβεζα να κάνει μια τέτοια. Χωρίς στήριξη, είναι καθαρά. Η προσπάθεια είναι. Κοιτάξτε, η Πρέβεζα σαν τόπο δεν είναι. Δεν ενδιαφέρει από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Αν έχει μια χρηματοδότηση ή μια παραγωγή και πλέον να την κάνει εδώ, δεν λέει κάτι. Το εξοπλισμό το έχει εσύ. Από αυτή την έννοια δεν υπάρχει θέμα. Η Πρέβεζα ως επαρχία, όχι ως Πρέβεζα, δεν έχει τις δυνατότητες της ευελιξίας, ας πούμε, και τα εναλλακτικές όταν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, ας πούμε. Ειδικά κυρίως για τους ηθοποιούς όμως πιο πολύ είναι αυτό. Mm-hmm. Είμαστε αποκομμένοι, γιατί και τα παιδιά τώρα που ήρθαν εδώ για το γύρισμα από Αθήνα είχαμε πολύ πιεσμένο πρόγραμμα να τελειώσουμε σε δύο μέρες, γιατί πληρώνονταν με τη μέρα όλοι αυτοί. Mm-hmm. Αφού αναφέρεσαι λοιπόν και στις πληρωμές και στις χρηματοδοτήσεις, αυτοχρηματοδότηση, έτσι. Αυτοχρηματοδότηση. Τα έξοδα που δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε, ναι, ήταν από ίδιους πόρους, καλύφθηκαν. Μάλιστα. Και η συνεργασία με τους φορείς, δεν υπήρξε, ενώ μπορεί να έγινε κάποια προσπάθεια, εγώ θα το πω τώρα, για το κόστος ενός αρχαιολογικού χώρου, παράδειγμα, το οποίο είναι υπέροχο. Συγγνώμη, αυτό δεν ήταν οι τοπικοί φορείς, αυτό είχε να κάνει με το Υπουργείο Πολιτισμού. Έστω. Με τους φορείς γενικότερους. Εγώ δεν μίλησα για τοπικούς, γενικώς είπα φορείς. Γενικά εδώ, όταν χρειάστηκε βοήθεια και από το Δήμο για ένα γύρισμα που έκανα στο κάστρο, στον Παντοκράτορα, δεν είχα πρόβλημα. Mm-hmm. Και με την αίθουσα τώρα εδώ, με την όραση, είμαστε κομπλέ, ας πούμε, όλα εντάξει. Αυτό με τη σκηνή στο αρχαίο 2 ήταν περίπου το κόστος για αυτό που ήθελα να κάνω εγώ, γύρω στο, νομίζω ήταν 3.000 ευρώ. Απαγορευτικό κόστος. Βέβαια, απαγορευτικό. Συμμετείχαν και ερασιτέχνες ειδοποιοί από την περιοχή μας, έτσι. Συμμετείχαν παιδιά από εδώ, τα οποία όμως είχαν σχέση. Με το χώρο, ναι. Ο Κώστας Ιωαννίδης που έπαιξε, κάνει θέατρο τώρα, δεν ξέρω, έχει μια πενταετία, δηλαδή έχει άποψη, ξέρει τι γίνεται, τι συμβαίνει, ποιες είναι απαιτήσεις, τα γνωρίζει, δεν έρχεται στο γύρισμα. Στα υπόλοιπα τεχνικά ζητήματα της ταινίας. Κοιτάξτε, ο Θεόφιλος που συνεργάζομαι καιρό τώρα έχει εξελιχθεί πολύ το παιδί με την κάμερα κτλ. Δεν έχω πρόβλημα, δεν αγχώνομαι όταν ξέρω ότι θα κάνει σωστές ρυθμίσεις, ότι θα πάρουμε σωστό υλικό. Δηλαδή, σπάνια πλέον θα κάνει κάποιο λάθος από παράληψη. Mm-hmm. Που είμαστε κομπλέ. Είχαμε και κάποιο εξοπλισμό αυτή τη φορά. Είχαμε αγοράσει κάποια συστήματα τα οποία μας διευκόλυναν. Εντάξει. Σε όσους ζητήσατε δηλαδή, τουλάχιστον από το τεχνικό κομμάτι μέχρι τους ηθοποιούς, σας βοήθησαν αμέσως, δηλαδή ζητήσατε κάποιον να σας στηρίξει την προσπάθεια. Ο εξοπλισμός πληρώθηκε, οπότε ήρθε κατευθείαν. Πέρα από τον εξοπλισμό. Ναι, με βοήθησαν πάρα πολύ. Είχα μια σκηνή που απαιτούσε πολλούς κομπάσους. Γύρω στα 25 άτομα και εκεί είχα ανταπόκριση από πολλά παιδιά. Θα αναφέρω ξεχωριστά στην ταινία. Τα οποία ήρθαν εκεί πέρα, κάθισαν υπομονετικά. Είχαμε μια αυτή τη σκηνή στο κάστρο, στον Παντοκράτορα. Και εκεί είχα βοήθεια, είχα ανταπόκριση. Δηλαδή από τον κόσμο έχω μεγάλη ανταπόκριση. Και αυτό δεν. Μου κάνει και μεγάλη εντύπωση όλες και πολλές φορές. Mm-hmm. Δηλαδή έρχονται όλοι πρόθυμα να συμμετέχουν. Θέλει ο κόσμος να ξεφύγει από την καθημερινότητα. Μα θέλει να κάνει κάτι. Όλοι έχουν ανάγκη. Κάτι δημιουργικό. Οπότε, κύριε Κοτσίνη, είναι τη Δευτέρα η προβολή στις 9 το βράδυ στην Όαση. Ναι. Από εκεί και πέρα, εσείς ποια είναι τα σχέδιά σας? Μας λέτε, η ταινία σχεδιάζεται να φύγει σε φεστιβάλ. Έπεται νέα δημιουργία μετά. Δεν ξέρω ακόμα. Σκέφτομαι κάτι, αλλά δεν είναι λίγο υψοκίνδυνο τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό που τίνω πιο πολύ είναι να κάνω αμέσως άλλη την επόμενη. Α, σκέφτεσαι να πάτε στην επόμενη ταινία, ναι, μικρού μήκους πάντα. Μικρού μήκους. Θα είναι ένα αντιπολεμικό δράμα, σκέφτομαι. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό σκέφτομαι. Να πούμε για το Σάντος ότι είπε είναι 27 λεπτά. Δηλαδή είναι μια μικρού μήκους ταινία η οποία έχει διάρκεια, έχει ιστορία. Μεγάλη ταινία μικρού μήκους. Είναι οριακά μικρού μήκους. Ναι. Το Σάντος. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι άλλο. Να πούμε ότι θα προβληθεί και ο Γλάρος Ιωνάθαν νωρίτερα, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Θα γίνει έτσι λοιπόν και αυτή η σύνδεση του πρώτου. Εκτός αέρα νωρίτερα είπαμε ότι ήσασταν συγκινημένος, γιατί και είδα και ένα σχόλιο σας στο Facebook, το οποίο έλεγε ότι δεν μόνταρα την ταινία, μόνταρα το παρελθόν. Ναι, κοίταξε, όταν είδα την ταινία, όταν το υλικό μπροστά, συγκινήθηκα την πρώτη φορά.
Όπως και τα παιδιά, επειδή είχαμε πρόβλημα να λείπαν κάποια ηχητικά από την ταινία, ζήτησα από κάποια παιδιά να μου στείλουν, γιατί λείπουν, δεν είναι κανένας πρέβεζα, να μου στείλουν κάποια φυγηματικά μέρη, να τα ηχογραφήσουν και να μου τα στείλουν. Και επίσης ο ενθουσιασμός τους και η ανταπόκριση ήταν καταπληκτική, ας πούμε, που δείχνει λίγο και την διάθεση που υπήρξε τότε εκείνη την εποχή, εκείνο το καλοκαίρι, για όλο αυτό που έγινε. Είναι και η ιστορία από μόνη της που είναι πολύ έτσι, συγκινητική και απελευθερωτική και σε εμπνέει, ας πούμε, δεν σε αφήνει αδιάφορο. Ο Ιωνάθαν δεν αφήνει κανένα αδιάφορο, νομίζω. Και θέλω να πω κιόλας, για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι ο πρωταγωνιστής από τον Γλάριο Ιωνάθαν έγινε αργότερα στην πραγματικότητα ηθοποιός. Κοίταξε, ο Γιώργος Ευθυμίου είχε πάντα αυτό το μικρόβιο και γι' αυτό τότε συμφώνησε να παίξει. Γιατί θυμάμαι, μου έλεγε εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και ίσως κάποια στιγμή θα ασχοληθώ κτλ. Και όντως ασχολήθηκε. Το δεν ξέρω αν. Φαντάζομαι ότι ήταν και αυτό ένα επιπλέον έναυσμα. Δεν μπορεί να μην ήταν. Ναι. Σίγουρα, γιατί εντάξει, ασχοληθήκαμε πολλές ώρες με τον Ιωνάθαν τότε, που ήταν πολλά τα γυρίσματα. Και εκεί πολλοί κόσμος συμμετέχουν στην ταινία γύρω στα 23-25 άτομα κάπου εκεί. Μάλιστα. Ωραία. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα τα δούμε. Δευτέρα και τα δύο λοιπόν, και Γλάριο Ιωνάθαν και Shadows. Να κλείσω λίγο λέγοντας ότι είχα ένα θέμα με. Θα υπάρχει. Το αποφασίσαμε μέχρι τελευταία στιγμή. Θα υπάρξει μια γενική είσοδος 4 ευρώ. Αυτό το σκέφτηκα πολύ αν θα το κάνω ή όχι. Δεν έχω βάλει ποτέ είσοδο σε κανένα έργο που έχω προβάλει στην Πρέβεζα. Τώρα ο λόγος που το έκανα για αυτά χρειάζεται, η ταινία χρειάζεται μια υποστήριξη. Είναι το ποσό σε σχέση με το κόστος της που θα συγκεντρώσουμε, θα είναι πολύ μικρό, αλλά θα χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον για την προώθηση, γιατί σε κάποια φεστιβάλ χρειάζεται να πληρώσει με τη συμμετοχή κτλ. Οπότε με μισή καρδιά, αλλά θα υπάρχει μια γενική είσοδος 4 ευρώ. Και την προηγούμενη και για τις δύο ταινίες. 9 η ώρα στην Όαση, τη Δευτέρα το βράδυ λοιπόν. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κωνσταντίνε, σας ευχαριστούμε πολύ.